διέτη συνεδρίαση. Μετά από δύο διαζώσεις συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είπε τελικά ναι μέσω διαδικτύου στην αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, των τελών κοινόχρηστων χώρων και των τελών άρδρευσης. Ψηφίζουμε επαναφορά όλων των δρόμων στο επίπεδο του 2019 και από εκεί θα ξεκινήσει η διαβούλευση της νέας Δημοτικής Αρχής με τους καταστηματάρχες. Η συνεδρίαση που διεκόπη χθες μετά την παρέμβαση των συνδικάτων και των εργατικών σωματείων συνεχίστηκε σήμερα μέσω διαδικτύου προς αποφυγή νέων κινητοποιήσεων με τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την επαναφορά όλων των κοινοχρήστων τελών. Υπέρ της αναπροσαρμογής ψήφισε η Δύναμη Πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού, η παράταξη του Γιώργου Σισαμάκη, η Ηράκλεια Πρωτοβουλία και οι ενεργοί πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι ένας διπλασιασμός που εισηγούμεθα για τα τέλη της Αλικαρνασσού, πέραν δηλαδή της επαναφοράς, αυτό δεν θα γίνει. Την αναπροσαρμογή καταψήφισε η παράταξη Κουράκη με εξαίρεση τους Νίκο Γιαλιτάκη και Μανώλη Χερέτη που ψήφισαν λευκό, καθώς και οι παρατάξεις των κυρίων Κουκιαδάκη, Νιωτάκη και Σχιναράκη. Απούσα από τη διαδικασία ήταν η Λαϊκή Συσπήρωση. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου μύριζε από νωρίς μπαρούτι. Θέλετε να σας αναφέρουμε τις φτωχογειτονιές του Ηρακλείου που θα βάλετε 28%? Θέλετε να τους πούμε μια γεια? Και αυτή τη φορά στη συζήτηση παρόντα ήταν τα εργατικά σωματεία και οι φορείς που ζητούσαν επιτακτικά να αποσυρθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη και να μην προχωρήσει καμία αύξηση τελών. Παρά το γεγονός πως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε προσέλθει με συμβιβαστική πρόταση για βελτιωμένη αύξηση στα δημοτικά τέλη, στα πρότυπα του Δήμου Πατρέων, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων δημοτικά τέλη 1 ευρώ για τα νοικοκυριά σε Ηράκλειο και Νέα Αλικαρνασσό και 95 λεπτά για τις τοπικές κοινότητες. Όσο είναι και στην πόλη του αγωνιστή δήμαρχου, τον οποίο όλοι σεβόμαστε, του κυρίου Πελετίδη. 1 ευρώ ο Πελετίδης, 1 ευρώ και εμείς στο Ηράκλειο και Αλικαρνασσό. Και 0,95 στις κοινότητες. Είναι απαράδεκτο να ζητάτε από το μεροκαματιάρι, από τον εργαζόμενο, από τον συνταξιούχο, από τον αυτοαπασχολούμενο που το παίζει κοροναγράμματα ακόμα αν θα το κλείσει το μαγαζί και με το νέο φορολογικό θα το κλείσει σίγουρα. Δεν πάμε καλά, η κατάσταση είναι τραγική και κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να βγει ο Δήμος μπροστά. Δεν συζητάμε για καμία αύξηση και νομίζω ότι είναι τελείως λάθος να ψηφιστεί σήμερα αυτό το θέμα για την αύξηση των δημοτικών τελών. Από κοντά και οι δημοτικές παρατάξεις του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, του Πέτρου Νιωτάκη και της Βαγγελιός Χιναράκη, που πέραν όλων των άλλων έκαναν λόγο για μια διαδικασία χωρίς ηθική νομιμοποίηση. Ποτέ δεν διεκδικήσαμε και αυτό που μας χώρισε και δεν συνεργαστήκαμε ήταν ότι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με τα θεσμικά. Καθαρά και έντιμα. Καταψηφίζουμε και λέμε, Δήμαρχε, πάρ' το πίσω. Μη φέρετε το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή τη δίνη. Από την πλευρά της η Λαϊκή Συσπήρωση ζητούσε μειώσεις των τελών έως και την τελική κατάργησή τους. Δεν τα έχουμε πληρώσει. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να ξαναζεζουμιστούμε εμείς? Η ατμόσφαιρα βάρινε ακόμη περισσότερο με τις αντεγκλήσεις μεταξύ των περισταμένων να κλιμακώνονται και όταν στο βήμα ανέβηκε ο Βασίλης Λαμπρινός, τα συνδικάτα διέκοψαν τη διαδικασία με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η σημερινή διαδικτυακή σύγκληση για ψηφοφορία. Τα δημοτικά τέλη δεν πρόκειται να καταργηθούν. Δεν πρόκειται. Δεν θα επιτρέψουν να γίνει καμία ψήφιση.